Για δεύτερη μέρα συνέχισε την επίσκεψή του στον Εύρο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Πιο συγκεκριμένα, κατά την δεύτερη μέρα παραμονής του στον ομό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το Δέλτα του Εύρου, περιοχές που κατασκευάζει την επέκταση του φράχτη, καθώς και διάφορα συνοριακά φυλάκια. Κατά την επίσκεψή του στον φράχτη, στον πόρο του Εύρου, τον περίμεναν αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας, συνοριακοί φύλακες, αλλά και αστυνομικοί της ομάδας Frontex. Γεια σας. Πραγματικά τι έχουμε. Μικρά τι έχουμε. Είναι ο σύνδεσμος της Frontex. Γεια σας. Where are you from? Poland. Poland? Yes. Okay. Mm-hmm. This is Robert. He's from Poland. Next Hello, to Robert. Robert. Yes, sir. Dumitru is Hello. From My pleasure. Romania. From? Romania. Romania. How many okay. times are you here? From the January this year. Ο υπουργός συνομίλησε με τους αστυνομικούς για διάφορα θέματα, τους ρώτησε από πού κατάγονται, τι ηλικία έχουν και στην ομάδα της Frontex πόσο καιρό διαμένουν στην περιοχή του Εύρου. Πριν αναχωρήσει για το παρατηρητήριο του οικισμού του Τυχερού, ο Γιάννης Οικονόμου μίλησε για την επίσκεψή του στην περιοχή του πόρου στον Φράχτη. Εδώ στον Εύρο, στο Φράχτη, συντελείται μια τεράστια, πολύ αποτελεσματική και πολύ σημαντική προσπάθεια επιτήρησης των συνόρων μας από την ελληνική αστυνομία. Όχι μόνο των ελληνικών συνόρων, αλλά και των συνόρων της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να συνομιλήσω με τα στελέχη, τους αξιωματικούς, τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, τα στελέχη της Frontex, που έχουν μια πολύ αγαστή και ουσιαστική συνεργασία με τους Έλληνες αξιωματικούς. Η χώρα μας εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά μια απολύτως δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, σεβόμενη τις διεθνείς της υποχρεώσεις, σεβόμενη την ανθρωπιστική μας παράδοση, πάντοτε δίπλα σε εκείνους που έχουν ανάγκη, πάντοτε υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά διαπραγμάτευτα απέναντι σε κάθε εγκληματική δραστηριότητα, σε κάθε προσπάθεια παράνομης εισόδου, σε διαρκές ανοιχτό μέτωπο με τους λαθροδιακινητές και όσους δεν σέβονται τα σύνορά μας, τα σύνορα της χώρας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν σέβονται ούτε την ανθρώπινη ζωή, υποβάλλοντας σε πολύ μεγάλους κινδύνους ανθρώπους. Η ελληνική πολιτεία ήταν και θα εξακολουθεί να είναι με κάθε πρόσφορο τρόπο δίπλα στην ελληνική αστυνομία για να ενισχύουμε την παρουσία μας, για να προσαρμόζουμε την επιχειρησιακή μας δράση, για να αναβαθμίζουμε τα τεχνολογικά μας μέσα και τις τεχνολογικές μας υποδομές, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στην πολιτική μας ευθύνη και στο πατριωτικό μας καθήκον. Να φυλάμε ουσιαστικά τα σύνορά μας, να είμαστε απέναντι στις εγκληματικές οργανώσεις και στους λαθροδιακινητές, να εμπεδώνουμε ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας και για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.